Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλωσορίσατε και πάλι στο Root Lab, σε αυτό το μοναδικό ταξίδι, το ταξίδι που είναι ταξίδι εμπειρίας για ακόμη μία φορά, γιατί ταξιδεύουμε βιωματικά. Ακούσαμε στη σκηνή του Root Lab ανθρώπους να μιλάνε για το επιχειρήν, για τις εμπνεύσεις και τις εφευρέσεις, για το γαστρονομικό επιχειρήν. Ακούσαμε ανθρώπους να μιλάνε για ψευδεστήσεις που γίνονται η πραγματικότητα του σήμερα. Όλα έχουν την ίδια ομπρέλα. Όλα έχουν την ομπρέλα του τουρισμού. Αυτής της βιομηχανίας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, της Ελλάδας που είναι ένα μοναδικό μας προνόμιο. Και αυτό το μοναδικό προνόμιο μπορούμε και το καταφέρνουμε να το κάνουμε όχημά μας για εξέλιξη, για ανάπτυξη, για μια Ελλάδα πολύ πολύ καλύτερη. Μια Ελλάδα όπως της αξίζει. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον άνθρωπο που είναι ειδικός στον τουρισμό, ειδικός στο ταξιδεύειν βιωματικά, όχι μόνο μέσα από την επαγγελματική του πορεία, αλλά και μέσα από την προσωπική του πορεία. Έτσι έχουμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε στη σκηνή του Root Lab την ειδική στον τουρισμό, την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Καλωσορίστε την! Καλησπέρα. Μετά από αυτή την εισαγωγή, δεν ξέρω ανάλογα αν θα μπορέσω ούτως ή άλλως να ανταπεξέλθω σε αυτά τα υπέροχα που άκουσα πριν. Ξέρω όμως ότι η σημερινή πρόσκληση, η αλήθεια είναι ότι όταν την πρωτοέλαβα, με έκανε να σκεφτώ πάρα πολύ και αυτά τα οποία κάνουμε θεσμικά στο Υπουργείο, αλλά και όλα αυτά τα οποία ακολουθούν τη δράση μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Αυτό το ταξίδι που δεν σταματάει και αυτό το βιωματικό ταξίδι, το οποίο ούτως ή άλλως δείχνει και το δρόμο για το ποια θα είναι η τωρινή, αλλά και η επόμενη μέρα του τουρισμού. Εμείς επιλέγουμε, και ξέρω ότι και πάρα πολλοί από αυτούς που μας ακολουθούν σήμερα, μας παρακολουθούν από τα social media, μας παρακολουθούν ζωντανά και είναι και εδώ, επιλέγουμε να το λέμε και φιλοξενία, να ξέρετε, γιατί μιλάμε για αυτή την ολιστική προσέγγιση. Αυτό το οποίο νιώθεις στην Ελλάδα ερχόμενος και βέβαια αυτό που σε κάνει να επανέλθεις, να επιστρέψεις. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο ειδικά στην περίοδο της πανδημίας και αμέσως μετά, αυτό το κομμάτι του ανήκειν, του θέλεις να ανήκεις, θέλεις να είσαι κομμάτι αυτής της περιοχής, του προορισμού που πηγαίνεις, αναδείχθηκε και διακρίθηκε ακόμη περισσότερο. Και αυτό για μας αποτελεί τον οδοδείκτη, αποτελεί αν θέλετε έναν χάρτη, στον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε, ακριβώς όπως αυτός ο δρόμος που βλέπω εδώ μπροστά μου. Μας βάζει λοιπόν και αυτή η εκδήλωση σήμερα, στον τρόπο που να σκεφτούμε, αλλά κυρίως να λογοδοτήσουμε σε αυτούς που παρίστανται και μας παρακολουθούν για το τι κάναμε, έτσι ώστε αυτός ο δρόμος να φτάσει σε μονοπάτια, τα οποία είναι μονοπάτια βιωσιμότητας των προορισμών, βιωσιμότητα τουριστικού προϊόντος, αλλά και μιας οικονομικής ευμάρειας, η οποία έρχεται και αγγίζει όλους μας. Γιατί η φιλοξενία, ο τουρισμός, δεν είναι κάτι που είναι μακρινό σε μας. Είναι πολύ κοντινό. Σε οποιοδήποτε παιδί αυτή τη στιγμή σκέφτεται τι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον, τι να κάνει όταν μεγαλώσει, όπως λέμε, σε αυτόν τον επιχειρηματία που ήρθε και επένδυσε στο μέρος του, στον εργαζόμενο, ο οποίος είναι σε αυτή την επιχείρηση, αλλά και σε μια σειρά επιχειρήσεων που είναι κοντά στον τουρισμό και ζουν και αναπνέουν με τα νούμερα, με τις αφίξεις, με τα έσοδα, με το πώς πήγε η σεζόν. Και επειδή τώρα μίλησα για τη σεζόν, να σας πω ότι είμαστε σε μια χρονιά που είναι καλά τα πράγματα. Είναι καλά τα πράγματα μετά από πολύ καιρό. Τι σημαίνει καλά τα πράγματα? Οι πρώτοι 8 μήνες μας έδειξαν ότι πήγαμε καλά στις αφίξεις, όχι τόσο καλά όσο το 2019, κατά τι υπολοιπόμεθα το 2019. Αλλά αυτό όμως δεν μας απέτρεψε από το να πάμε πολύ καλά στα έσοδα. Ήδη οι πρώτοι 8 μήνες μας έχουν φέρει σχεδόν στο 2019, μια χρονιά ρεκόρ. Είναι περίπου 12,7 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά πολλών προκλήσεων της ενεργειακής κρίσης, όλων αυτών των αυξημένων προϋπολογισμών, όλων αυτών που βλέπουμε των πληθωριστικών τάσεων παντού στον κόσμο και παντού στην Ευρώπη, μας βοηθάει για να γυρίζουμε πίσω στον πολίτη αυτό το κομμάτι από τον τουρισμό το οποίο μας μένει. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια βαθιά κοινωνική πολιτική, η οποία δεν μπορεί να αφήσει κανέναν πίσω. Επειδή όμως μίλησα και για τα νέα παιδιά τα οποία τώρα μπορεί να σκέφτονται τι να κάνουν, μπορεί να είναι στο σχολείο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εξέλιξη η οποία για μένα είναι πολύ καθοριστική. Είναι μία εξέλιξη που αφορά τη φετινή σχολική χρονιά. Για πρώτη φορά, και είναι η Ελλάδα μας που το κάνει για πρώτη φορά,
Συνεργαστήκαμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουμε για πρώτη φορά το μάθημα φιλοξενία στα ελληνικά δημοτικά σχολεία, στα δημόσια δημοτικά σχολεία και στα ιδιωτικά σχολεία που θα το επιλέξουν. Πειραματικά για αρχή, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Δημοτικού, και αμέσως μετά, όταν πάρουμε την ανατροφοδότηση από την επόμενη χρονιά, διευρυμένα σε όλη την Ελλάδα, για να μπορούμε να μαθαίνουμε καλύτερα τι σημαίνει υποδέχομαι σε μια χώρα που είναι χώρα φιλοξενίας, να μαθαίνουμε χωρίς συμπλεγματική συμπεριφορά ότι ναι, μπορώ να δουλέψω σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα κατάλημα, μπορώ να δουλέψω σε ένα εστιατόριο, μπορώ να δουλέψω σε ένα ζαχαροπλαστείο, μπορώ να δουλέψω σε ένα τουριστικό γραφείο και να είμαι πάρα πολύ περήφανη και περήφανος που το κάνω αυτό. Γιατί την ίδια στιγμή είμαι η εικόνα της χώρας μου. Μια εικόνα της χώρας, η οποία παρά τα θετικά στοιχεία τα οποία σας είπα πριν από λίγο και περιμένουμε και τα υπόλοιπα, περιμένουμε τι θα μας πει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Από την άλλη, μια εικόνα της χώρας, την οποία πρέπει να φροντίσουμε τώρα για να μπορέσουμε αυτό το δρόμο, όπως είπαμε, να τον περπατήσουμε και να τον περπατήσουμε με ψηλά το κεφάλι. Είναι κρίσιμη περίοδος και για το κομμάτι του τουρισμού. Γιατί είναι μια στιγμή που έχουμε μπροστά μας πολλά χρήσιμα, ουσιαστικά, χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αγγίζουν πάρα πολύ την περιφέρεια, την αγγίζουν, θα έλεγα, πολύ περισσότερο και από τα μεγάλα αστικά κέντρα ή την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για τις υπόλοιπες τις περιφέρειες. Έχουμε μπροστά μας τις προσκλήσεις, οι οποίες θα βγουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τους τουριστικούς λιμένες, για τη γαστρονομία, για το κομμάτι των καταδυτικών πάρκων, για την προσβασιμότητα στους συνανθρώπους μας, στους πολίτες μας με αναπηρία, για το κομμάτι των ιαματικών πηγών, για την ψηφιοποίηση, την καινοτομία. Όλα αυτά σημαίνουν 320 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά του δημοσίου, που με τη μόχλευση από τις ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν πραγματικά να αγγίξουν το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Τουρισμού. Φανταστείτε ότι την ίδια στιγμή έχουμε αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος τρέχει. Μέχρι τις αρχές του Δεκεμβρίου μπορούμε να κάνουμε την αίτησή μας. Όλους αυτούς τους φακέλους που ελπίζουμε πραγματικά να προσδώσουν στο τουριστικό προϊόν της χώρας, με αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών από τα 3 αστέρια και πάνω, με την βιωσιμότητα και την ενεργειακή αναβάθμιση ως ένα πολύ βασικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, ή και με το χτίσιμο καινούριων νέων επενδύσεων, άμεσων νέων επενδύσεων, που σημαίνει πολλές καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο. Και επειδή μιλάω για χρηματοδοτικά εργαλεία, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε προδημοσίευση ο ειδικός κατάλογος από το Ταμείο Ανάκαμψης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 100 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει, το ξέρετε και καλύτερα από μένα, ότι σημαίνει πάρα πολλά το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα, το κτηριακού, αν θέλετε, αποτυπώματος της Ελλάδος, το αποθέματος της Ελλάδος, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τα ξενοδοχεία μας, όταν μιλάμε για τα καταλήμματά μας. Και επίσης, επειδή μιλάμε για χρήματα, για χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι κρίσιμη περίοδος, γιατί και από την αρχή του 2023, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Οικονομικών, νέα εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τρέξουν για τη δανειοδότησή τους. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όσοι παρακολουθείτε, σκέφτεστε. Καλά μας τα λέτε, κυρία Ζαχαράκη. Τα χρήματα που τα δίνουμε και οι τράπεζες, αν έχουν ανοίξει καθόλου τις κάνουλες για να μπορέσουμε να πάρουμε κανένα δάνειο ή να μπορέσουμε να κάνουμε τις νέες επενδύσεις μας. Αυτή λοιπόν είναι η στιγμή. Πέραν από τα χρήματα, υπάρχει στρατηγική. Γιατί εδώ το Root Lab, το Ionian και όλοι αυτοί που στηρίζετε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, την καινοτόμο πρωτοβουλία, αυτή την αναπνοή, την φρέσκια αναπνοή που υπάρχει μέσα από αυτή τη διαδικασία, σίγουρα θέλετε να μάθετε τη στρατηγική που εμείς ακολουθούμε στο Υπουργείο Τουρισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε να τα εμποτίσουμε με τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως και με αυτά τα οποία θα είναι οι οδοδείκτες για την επόμενη μέρα. Έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες. Έχουμε τη βιωσιμότητα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει πολύ σύντομα το πρώτο κέντρο βιώσιμης παράκτειας ανάπτυξης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, όπως επίσης έχουμε νομοθετήσει να έχουμε τοπικά και κεντρικά παρατηρητήρια βιωσιμότητας. Μια πολύ σημαντική δομή, έτσι ώστε να έχουμε πληροφορίες, να έχουμε τα δεδομένα και από τα δεδομένα να μπορούμε να κάνουμε πολιτικές. Δήμαρχε, είμαι σίγουρη ότι συμφωνείς με αυτό, το να μπορέσουμε να έχουμε τα δεδομένα για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα ούτως ή άλλως των πολιτικών μας.
Και κοντά σε αυτά τα κέντρα βιωσιμότητας, ήδη σας είπα, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ως οριζόντια προϋπόθεση το κομμάτι της βιωσιμότητας και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Δεύτερος πυλώνας, η ισορροπία. Για μας ο τουρισμός μπορεί να ήταν ήλιος και θάλασσα για πολλά χρόνια η Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν μπορεί να αφορά μόνο τρεις περιφέρειες και οι υπόλοιπες να διεκδικούν ένα ελάχιστο ποσοστό στην τουριστική ανάπτυξη ή στο ΑΕΠ, στην ανάπτυξη που αναφέρεται σε κάθε περιοχή. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε ευκαιρίες και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού να αναπτυχθούν όλες οι υποδομές που χρειάζεται σε κάθε περιοχή για να διεκδικήσουν και αυτές τη δική τους αύξηση του τουριστικού μεριδίου. Έβλεπα πριν από λίγο ερχόμενη στην πολύ ωραία εκδήλωση τα στοιχεία από ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό, το τουρισμός για όλους. Δεν είναι ευχάριστο ότι η Δυτική Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση από το τέλος στην αεροπορροφητικότητα του προγράμματος. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο στους ανθρώπους, να τους πούμε τι γίνεται εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και δει στην Ηλία από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε να θέλουν, να ονειρεύονται να έρθουν εδώ. Σε ένα μέρος το οποίο έχει τόσο ισχυρό πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα, που έχει τόσο έντονο γαστρονομικό αποτύπωμα, το ελληνικό. Έχουμε εδώ πέρα άξιους ανθρώπους και εκπροσώπους ούτως ή άλλως της πρωτογενούς παραγωγής και της δευτερογενούς παραγωγής. Έχουμε το περιπατητικό κομμάτι, το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού με την κρουαζιέρα, η οποία ήδη εμπλουτίζει και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με την αύξηση ευτυχώς των πλέμψεων που έχουμε ακόμα και το 2022. Έχουμε ακόμα δρόμο να φτάσουμε το 2019, αλλά πηγαίνουμε καλά. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος και να αυξηθεί πραγματικά το μερίδιο της Δυτικής Ελλάδος σε αυτή τη συνολική τουριστική ανάπτυξη συνολικά της χώρας μας. Μίλησα για την ισορροπία. Η ισορροπία, ναι, πρέπει να είναι γεωγραφική, απαιτείται να είναι γεωγραφική και πρέπει να είναι και χρονική. Αυτό το κομμάτι της σεζόν, της περιόδου, η οποία διαρκεί συγκεκριμένες μέρες, πρέπει με συντεταγμένες κηρύσεις και όλοι μας, το κράτος, η κεντρική εξουσία, η αυτοδιοίκηση, οι ιδιώτες, γιατί οι ιδιώτες μας δείχνουν τον δρόμο και εμείς ακολουθούμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε στόχο έτσι ώστε να κερδίζουμε μέρες, συγχρόνως όμως να δίνουμε ευκαιρίες στον κόσμο να γνωρίζει τα μέρη μας περισσότερες μέρες από αυτό το οποίο ήξεραν στο παρελθόν. Κάποιοι περιορισμοί αρχίζουν και το κερδίζουν σιγά-σιγά. Βλέπουμε, κερδίζουν εβδομάδες, κερδίζουν νέες αγορές. Και αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση μέσα από μια δύσκολη χρονική στιγμή. Όπως ήταν η αρχή της χρονιάς το 2022, που χάσαμε το ρωσικό και το ουκρανικό στοιχείο, κέριο κομμάτι και πολύ κρίσιμο στοιχείο και για εδώ και για την Ηλία. Και όμως βρέθηκαν κάποιες αγορές, όχι πάντα που αναπλήρωσαν στο πλήρες, ούτως ή άλλως στην πλήρη έκταση, αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο χάθηκε. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε αυτό, τη διαφοροποίηση και τη διαφοροποίηση και στο κομμάτι των αγορών. Και το τρίτο κομμάτι, το πολύ σημαντικό, είναι η ποιότητα. Δεν την άφησα τυχαία στο τέλος, θα έπρεπε πιθανότατα να ξεκινήσω με αυτή. Αλλά θέλω να μείνουμε με αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε. Καλύτερες υπηρεσίες. Ξενοδοχεία τα οποία ούτως ή άλλως μπορούν να ικανοποιήσουν πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις που έχει αυτή τη στιγμή ο ταξιδιώτης, που θα είναι αυξανόμενες, θα είναι διαφορετικές. Θα θέλει αυτή την προσωποποιημένη, διαφοροποιημένη εξυπηρέτηση και το σέρβις εκεί που πηγαίνει και επιλέγει ούτως ή άλλως να κάνει τις διακοπές του, την αναψυχή, η οποία πλέον έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ποιότητα την οποία θέλουμε κι εμείς να συνεισφέρουμε ως συνολικό εθνικό στόχο και με τα προγράμματα τα οποία σας είπα μέχρι τώρα, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και με μία διαφαινόμενη, που ελπίζω να είναι και σταθερή και να μην είναι επίκαιρη, αύξηση της μέσης δαπάνης που παρατηρούμε και πέρυσι να υπάρχει στην Ελλάδα. Πολύ περισσότερο πέρυσι, αλλά και φέτος. Πρέπει όμως να δούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Μπορεί να είναι ένα φαινόμενο του τώρα, επειδή κάποιοι δεν πήγαν διακοπές 2 και 3 χρόνια. Πρέπει να το παρατηρούμε πολύ προσεκτικά αυτό το φαινόμενο και να προσπαθούμε κι εμείς να δίνουμε στον κόσμο, όπως σας είπα, περισσότερες αφορμές και αιτίες να έρχονται εδώ πέρα και να αυξάνουν τη μέση δαπάνη, χωρίς απαραίτητα πολλές φορές να αυξήσουν και τις αφίξεις. Σε αυτή την ποιότητα, ειδικά εδώ στην περιοχή, δίνω ιδιαίτερη σημασία στις υποδομές. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι αυτό σκέφτεστε ως κυρίαρχη σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μετά από τόσα χρόνια το δρόμο. Αυτό το οποίο τόσα χρόνια μας έκανε να χάσουμε συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
κάθε οικογένεια η οποία θρηνεί ούτως ή άλλως ένα μέλος της οικογένειας. Συγχρόνως όμως είναι και για τον ταξιδιώτη η ασφαλής μετάβαση και η ασφάλεια, ξέρετε, ότι είναι ένας από τους βασικούς ούτως ή άλλως παράγοντες που μας κάνει να επιλέξουμε ένα προορισμό. Πολύ σημαντικά επίσης και τα έργα της περιφέρειας. Διάβαζα πριν τα εκατομμύρια τα οποία δίνονται σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα ετών, όπως και των Δήμων. Γιατί όλα αυτά βλέπετε ότι είναι αλυσίδα. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε σε μια συνέργεια. Και αυτή η συνέργεια, ειδικά στο κομμάτι των υποδομών, μπορεί να δώσει αυτή την προστιθέμενη αξία την οποία χρειαζόμαστε. Είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό ότι το Υπουργείο Υποδομών θα κάνει τα επόμενα χρόνια μια διευρυμένη επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων για να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Είδατε τι σημαίνει ένα αναβαθμισμένο αεροδρόμιο στις περιοχές που το έχουν. Είδατε τι σημαίνει ένας δρόμος ο οποίος σε φέρνει με ασφάλεια, όπως αντίστοιχα αυτός, Ε65, που αναδεικνύει καινούριους προορισμούς. Ναι, θέλουμε, χαιρόμαστε και απαιτούμε αυτό το έργο το οποίο το Πάτρα Πύργος και τα υπόλοιπα συνοδά έργα με το 24, το οποίο ούτως ή άλλως το 2024 που είναι η χρονιά ορόσημα για να ολοκληρωθεί, να δώσει στον νομό εδώ πέρα τη δίκαιη ευκαιρία έτσι ώστε να έχει όλα τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε και για τον πολίτη αλλά και για τον ταξιδιώτη. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά να σας πω, ο χρόνος ξέρω ότι είναι ήδη περιορισμένος, θα ήθελα όμως πραγματικά ευρισκόμενοι εδώ πέρα μπροστά σας, αυτή εδώ πέρα την πλατφόρμα διαλόγου, να δηλώσω την προθυμία του Υπουργείου και με τις καμπάνιες αλλά και τις υποδομές να είναι δίπλα στην περιφέρεια, δίπλα μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, μέσα από τα προγράμματα, τα τομεακά και τα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να πάμε την ηλία μας ένα βήμα παραπέρα. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρισκόμαστε φυσικά, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά μαζί, και για την ανατροφοδότηση σε αυτά τα οποία είπα, αλλά και για τις προτάσεις τις οποίες περιμένουμε, για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε πιο ουσιαστικοί σε αυτή την στρατηγική την οποία εκπονούμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι μια στρατηγική που θα διαρκέσει μέχρι το 2030. Δεν θέλουμε να έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, θέλουμε να έχει συνέπεια και συνέχεια, και γι' αυτό δεσμευόμαστε. Μία κουβέντα να προσθέσω ως προς το κομμάτι της καμπάνιας. Να ξέρετε ότι η χώρα μας θα έχει πλέον καμπάνια 12 μήνες το χρόνο. Δεν θα σταματάμε να μιλάμε για την Ελλάδα μας ποτέ και πουθενά. Θα συμμετέχουμε στις μεγάλες εκθέσεις αλλά και στις μικρότερες εκθέσεις. Και εκεί πλέον θα μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία πέραν από τους μήνες του καλοκαιριού έχει το χειμερινό και τον ορεινό τουρισμό, έχει τις ειδικές μορφές τουρισμού, την εμπειρία όπως ούτως ή άλλως μας λέει και η σημερινή πρόσκληση, αυτός ο τουρισμός εμπειρίας. Και γι' αυτό στρέφουμε όλο μας το οπλοστάσιο, αν θέλετε, το χρηματοδοτικό, της ενέργειας, της προθυμίας, των γραφείων του ΕΟΤ εξωτερικού, αλλά και της υπόλοιπης υπηρεσίας μας, για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Η Ελλάδα μας πάνω απ' όλα και μαζί όλες οι περιφέρειες στη δίκαιη συμμετοχή στην αύξηση του τουριστικού ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.